Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για να ενημερωθεί αναφορικά με τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπογράμμισα επίσης τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία μας. Και πιστεύω είναι ανησυχία όλου του ελληνικού λαού. Από την εκοφαντική σιωπή που επικράτησε κατά την επίσκεψή του όχι μόνο από τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά από όλη την Αμερικανική ηγεσία απέναντι στη πιο σοβαρή κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας των τελευταίων 20 ετών. Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, είχα τονίσει ότι κανείς δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει προσυπογράφω αυτή τη φράση. Στην πράξη όμως έκανε το αντίθετο. Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι προβλέψιμος σύμμαχος, δηλαδή δεδομένος. Έδωσε όσα είχε να δώσει και με το παραπάνω πριν καν ζητήσει όσα δικαιούται να πάρει. Και αυτή είναι μια εσφαλμένη τακτική. Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί σήμερα κάθε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης, είναι εάν οι ισχυροί σύμμαχοί μας θα πιέσουν την Τουρκία να μην κλιμακώσει τις προκλήσεις και θα βρεθούν έμπραχτα στο πλευρό μας, στο ενδεχόμενο που η τουρκική πλευρά εντείνει αυτές τις προκλήσεις. Αμέσως μετά τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης συνάντησε την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννήματα. Στα βαθιά τώρα, εγώ είχα προτείνει πριν φύγεις για αυτό το ταξίδι να διαμορφώσουμε μια εθνική γραμμή, γιατί η χώρα θα μπορούσε να εκπέμψει ένα μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας. Δεν το ήθελες, πας περιπτώσει καλή ενημέρωση, ότι, αλλά επιμένω στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Νομίζω ότι η εθνική γραμμή, όπως θα διαπιστώσει και μετά τη συζήτησή μας, είναι ούτως ή αλλιώς δεδομένη. Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε ουσιαστικές αποκλήσεις, αλλά παρά τα αυτά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Το θέμα είναι οι άλλοι να μας θεωρούν δεδομένους. Μακάρι να είναι δεδομένη η εθνική γραμμή, θα το διαπιστώσουμε. Είναι ώρα να συνεννοηθούμε. Δεν μπορεί να μας έχουν δεδομένους. Να μεταδώσουμε στους Έλληνες μήνυμα ενότητας και αυτοπεποίθησης. Να εκπέμψει η χώρα ετοιμότητα και αποφασιστικότητα. Να γνωρίζουν όλοι και οι σύμμαχοί μας ότι τα εθνικά μας δικαιώματα θα τα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο, με διπλωματικά μέσα αλλά και αποτρεπτική ισχύ. Κάθε προσβολή τους θα απαντηθεί αμέσως με ανάλογο και αντίστοιχο τρόπο. Ο διάλογος δεν σημαίνει εκπτώσεις. Ο δρόμος για τη Χάγη αφορά μόνο την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Να μην ξεχνά βεβαίως η κυβέρνηση ότι η εθνική ομοψυχία προϋποθέτει κοινωνική συνοχή και ενότητα. Συζητήσατε όμως, κυρία Γεννηματά, και το θέμα του εκλογικού νόμου με τον Πρωθυπουργό. Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε. Εμείς δεν ψηφίζουμε μπόνους 50 εδρών, θα το καταψηφίσουμε. Την θλίψη έχει σκορπίσει στο μεταξουργείο η είδηση πως ένα ζευγάρι Πακιστανών βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην οδό Βίκτορο Σουγκό στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι στη γειτονιά κάνουν λόγο για μια φιλήσυχη και σεβαστή οικογένεια με το ζευγάρι να έχει έρθει στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια. Το πήρε γιο του πετάμενου άνθρωπος, είναι αγνωστό και είναι κυριστείο. Και λέει, έλα, τι έχουμε κάτι πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχει, λέει, έλα εδώ, όσο μπορείτε γρήγορα. Και μετά ήρθα και είδα. Και γιο του πήρε τηλέφωνο στην φόρο. Σας ειδοποίησε δηλαδή ο γιος της οικογένειας. Ναι. Και ήρθατε εδώ και τι αντικρίσατε μέσα του. Όταν τα είδα, έχουν μέσα κάποιος κύριος, αστυνομός, όπως τα βλέπω, είναι μέσα στο σπίτι και είδαμε νεκρός. Για δύο γυναίκα και άντρες. Μάλιστα, βρισκόντουσαν χρόνια στην Ελλάδα. Αυτός. Είναι χρόνια παιδιά γεννητικάνε εδώ, τρία παιδιά εδώ γεννητικάνε. Μαθαίνουμε ότι είναι και πρόεδρος. Ναι. Είναι πρόεδρος στο Σιάτι Τζαμί Μαμία Περιστέρη. Και επιχειρηματίας. Ναι. Έχει ένα μίνι μάρκετ. Ναι, έχει και ένα μίνι μάρκετ.